Αγίου Όρη την 31ου 12 Δευτέρου 2022 των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Απάντηση Αγιοριτών σε βλάσινες θέσεις Μητροπολίτη για την ομοφιλοφιλία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι μεγαλοσύμμονες συναγωνίζονται για το ποιος θα εκφράσει το χειρότερο ή ποιος θα ξεπεράσει τον χειρότερο. Άλλοι αυτοαναγορεύονται ως ιατροί, λοιμοξιολόγοι και άλλοι αυτοπροβάλλονται ως νέοι φωστήρες θεολόγοι. Οι ερετικές θέσεις από μαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων Μητροπολίτη σχετικά με την ομοφιλοφιλία μας λείπησαν βαθύτατα. Σχολιάζονται ακροφυγώς, κατωτέρω με την επισήμανση ότι οι παραπομπές του Μητροπολίτη είναι παρμένες από το κατά νέα εποχή Ευαγγέλιο, ενώ αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς είναι από το Ευαγγέλιο που αιώνες χρησιμοποιεί και αποδέχεται η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξη. Πρώτον, βλασφημεί ισχυριζόμενος ότι ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλλο και σε άλλη αποστροφή του λόγου του. Όταν τη δίνει ο Θεός θα πολεμήσω αυτήν. Ενώ διολυσσένει από την Ορθόδοξη θεολογία δεν λαφεύει από την ελληνική μυθολογία. Ο Θεός που δίνει την έλξη αυτή κατά τα λιθέματα των αρχαίων είναι ο Δίας, μανιακός ερασής του Γανινίδη. Αλλά μεταξύ Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας και αρχαίας ελληνικής μυθολογίας χάσμα μέγαν εστήριχτε. Οι εντολές του διαβόλου, αναφέρει ο Άγιος Φώτιος, είναι πορνεία, μυσία, κλοπή, φόνος, ψεύδος και όσα άλλα κακά των οποίων εκείνος έγινε σπορέας, εκούσιος και αρχηγός και οδηγός στο να τολμούνται και να πράττονται τα ατόλμητα. Για τον λόγο αυτό είπε ο Χριστός στους τότε Ιουδαίους και μετέπειτα αμετανοήτους, αμαρτωλούς. Είστε παιδιά του διαβόλου και θέλετε να εκτελείτε τις εντολές του. Ήδη από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τη Γένεση, ο Θεός έδειξε την αποστροφή του με την καταστροφή των Σοδόμων και νομοθετεί για το ίδιο θέμα στο Λεβιτικό. Πώς λοιπόν ο Θεός έδωσε κάτι που μαζί με άλλες αμαρτίες έχει απαγορεύσει? Συνεπώς αυτός που δίνει αυτή την έλξη είναι ο διάβολος, γιατί είναι αρχηγός και πατέρας της αμαρτίας και των κακών. Δεύτερον, συνεχίζει ο Μητροπολίτης τις βλάσινες ιδέες του.
είναι μια σχέση στην οποία, εάν υπάρχει μέσα ο Χριστός, να λειτουργεί λίγο πιο πνευματικά. Ο Χριστός δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μέσα σε μια ομοφιλοφιλική σχέση, όπως αστήρικτα υποστήριξε ο νεοφανής αυτός θεολόγος. Γιατί το φρόνημα της σαρκός έκφρα εις Θεόν. Και γιατί δεν υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, ούτε ασυμφωνία ανάμεσα στο Χριστό και στον διάβολο. Δυστυχώς, από τα λόγια του Μητροπολίτη ανθουσιάζει η λέξη μετάνοια και η ενθάρρυνση για αλλαγή τρόπου ζωής. Άλλωστε και σε επόμενη αναφορά που θα δούμε πιο κάτω, φαίνεται ότι το θέλει έτσι όπως είναι. Δεν θορκίζει τον κανημύρι του με πνευματικά αντισώματα και τρόπους απαλλαγής από τον πάθος του, τον αφήνει στη μακαριότητά του. Ο Γανιμίνης του, εκτός από τη σαρκική του σχέση με άντρα του, τον Δία, θα έχει και μια πνευματική σχέση. Εκεί στα υπέρτατα δώματα δεν συγκατοικεί με τους άλλους θεούς και θεές, που είναι απατεώνες, ψεύτες, φωνιάδες, δόλοι, επίορκοι, άρπαγες, ανδρόγυνοι, μισοί, επιβίτορες ανδρών, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Ο Μητροπολίτης είναι ικανοποιημένος γιατί κάνει το χρέος του. Ίσως του κέρδιζε άλλη Μητρόπολη, όπως του Διόνυσου ή των Ελευσινίων ή οτιδήποτε άλλο. Στη Δέλτα προκατήχηση ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων με πολλή ευγένεια και πόνο καρδιάς παρακαλεί τον Νεοφώτιστο. Ξεντήσουσε παρακαλώ την πορνεία και την ακαθαρσία. Αλλά δυστυχώς σήμερα κάνουμε χρέη φιρολού και αφήνουμε ορθάνυχτη την πόρτα. Γάμα. Με τα επόμενα ψεύδεται και παραπληροφορεί. Η Εκκλησία επίσημα δεν έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Ο πολύς στη θεολογία Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει πως οι ανήκοντες στην Εκκλησία του Χριστού είναι οπαδοί της αληθείας και όσοι δεν ανήκουν στην αλήθεια δεν ανήκουν ούτε στην Εκκλησία του Χριστού. Σύνδι αρχιερέως δεν ζεύγονται. Εδώ όμως ναι και ασυστόλος. Η θέση της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη, όπως προαναφέραμε. Επανατοποθέτηση που τυχόν υποραγλίδει ο Μητροπολίτης δεν είναι δυνατόν να επισυμβεί. Ιώτα, μια κεραία, δεν αλλάζει η Εκκλησία, ούτε είναι δυνατόν να φέρεται άνω και κάτω ευρύ που δίκιο. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου, το να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιος κάτι ισοδυναμεί σαφώς με έκπτωση από την αιώνια ζωή, λέγει ο λαμπρόδαδος φωσίλας της Οικουμένης Βασίλειος. Ο Ισραηλίδης Ναμπουφέ δεν παρέδωσε το πατρικό του αντέμι, λιθοβολήθηκε λέγοντας «Δεν θα παραδώσω την κληρονομιά των πατέρων μου». Και εμείς δεν θα παραδώσουμε, ούτε θα αφήσουμε ανυπεράσπιστη την πανσέβαστη κληρονομιά του ουράνιου μας πατέρα και των Αγίων του. Δέλτα. Στη συνέχεια αναφέρει «Εγώ λοιπόν τι θα σου πω, ότι ο Θεός δεν σε θέλει έτσι». Και θα μου απαντήσει «Γιατί σου το είπε και τι θα του απαντήσω εγώ». Ότι μου το είπε. Σε αυτό θα του απαντήσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίον προσκαλούμε στο βάθρο του ομιλητή. Παρακαλούμε, ακούστε το. Σε σένα βέβαια δεν το έχει πει, το γνωρίζω καλά, γιατί δεν μιλεί τα δικά σου, στα δικά σου, αλλά στα αυτιά εκείνων που ακούουν. Ο έχω όταν ακούν, ακούετε, έλεγε ο Χριστός. Και μακάρισε τους μαθητές του, που είχαν μάτια που βλέπουν και αυτιά που ακούουν. Το είπε ο Θεός στη γέννηση. Οι δε άνθρωποι, οι ενσοδόμεις, πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του Θεού, σφόδρα. Το είπε με την καταστροφή των Σοδόμων και τον πέριξ αυτών πόλεων. Το είπε στο Λεβιτικό, να μην συνευρεθείς με άντρα, όπως με γυναίκα, γιατί αυτό είναι δέλυγμα. Για να προλάβει τέτοιες συμπεριφορές, ακούμε τη φωνή του Θεού στο Δευτερονόμιο, να απαγορεύει στον άντρα να φοράει γυναικεία ρούχα και η γυναίκα ανδρικά. Το επανέλαβε μέσω των προφητών, το είπε μέσω του Αποστόλου Παύλου στις προς Ρωμαίους και προς Τιμόθεων επιστολές. Πάλι επανέλαβε μέσω του Αποστόλου Πέτρου για τις σοδομικές πόλεις που κατεδίκασε με καταστροφή
τις αποτέθρωσε και τις κατέστησε παράδειγμα σε αυτούς που θα τολμούσαν να ασεμίσουν ελληνικά. Αναφέρει επίσης τον Λότ, που καταπονείτο από τις αναστοθεί με τους άνομους που ασελγούσαν και ότι τον έσωσε, γιατί με την όραση και την ακοή συνδυώνοντας με αυτούς βασανιζόταν μέρα με την ημέρα από το άνομα, από τα άνομα έργα τους. Το είπε ο Θεός μέσω του Αποστόλου Ιούδα και του Αποστόλου Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο όγκος των παραπομπών του συνόλου της Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και των Αγιοπατρικών Λόγων είναι μεγάλος. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ. Έπειτα από όλα αυτά, ας προσέρθει ο Άγιος Σύνολος, πλουσιώτης, να επαναλάβει την ερώτηση που έκανε στον Επίσκοπο Μαρτύριο. Διαβάζεις τους θείους νόμους σαν έργο δευτερεύουσας σημασίας ή μήπως αγνοείς και την ανάγνωση προφητικά? Ίσως και για κάθε γενιά αναφέρθηκε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Παραθέτουμε το κείμενο σε ελεύθερη απόδοση. Στους Ισραηλίτες υπήρχαν ψευδοπροφήτες ανάμεσά σας θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι. Θα στείλουν αιρέσεις απωλείας, θα κηρύξουν δηλαδή νέο Ευαγγέλιο. Θα απαλούνται τον Κύριο και που τους εξαγόρασε. Θα επιφέρουν επάνω τους ταχεία απώλεια. Στις ασέλγειές τους θα τους ακολουθήσουν πολλοί από αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους. Θα βλασφημεί η οδός της αληθείας. Θα βλασφημηθεί η οδός της αληθείας. Επαναλαμβάνω. Στην Μητρόπολη, στον Μητροπολίτη και σε όλους από τους, επισκόπους δεν μύθονται στα έως τώρα πιστέματα της Εκκλησίας, θα απευθυνθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Απιστήσατε στους πατέρες και το βάθισμα πήρατε από αυτούς και δεν δεχτήκατε την πίστη και τα λόγια τους. Δείξατε καθαρά κύριον μαθητές και διάδοχοι είστε, γιατί ότι η μορία σας θα γίνει ολοφάνερη φάνηκε. Ότι δηλαδή είστε μαθητές εκείνων που μαζί με τον Άννα και Καϊάφα λένε στον Πιλάτο. Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, παρά μόνο τον Κέσσαρα. Αν και φέρετε δέρμα προβάτου και φοράτε στολή ποιμένα. Ως προς τις αντιχριστιανικές ιδέες του Μητροπολίτη, εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας και μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον εκ Δαμασκού Άγιο αναφωνούμε. Ακόμη κι αν άγγελος ή βασιλιάς σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που παραλάβατε, κλείστε τα αυτιά σας. Προς το παρόν διστάζω να πω όπως είπε ο Θείος Απόστολος, να είναι αναθεματισμένος, περιμένοντας τη διόρθωση. Εξαιτίας του ελέγχου του προφήτου Νάθαν, ο Δαβίδ συναισθάθηκε τις τόσεις του και είπε «Ημάρθηκα του Κυρίου», βλέποντας τη μετάνοιά του ο προφήτης τον διαβεβαίωσε. Ο Θεός παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Εάν ο Μητροπολίτης μετανοήσει και ανασκευάσει αυτά που είπε, πράγμα που δεν πολύ ελπίζουμε, τότε θα τον προσφωνούμε σεβασμιότητο. Αγιορείται και η φωνή της ερήμου.